σφραγίζεται η ταυτότητα των Septic Flesh. Επιδίωξή μας ήταν και είναι να δημιουργήσουμε επιβλητικές και σκοτεινές συνθέσεις, ενώνοντας τη συμφωνική μουσική και το metal στοιχείο. Φορά χρησιμοποιήσαμε μεγαλύτερη ορχήστρα σε σχέση με το Communion. Δηλαδή είχαμε 8 κόρνα, 4 τρομπέτες, 4 τρομπόνια, 2 τούμπες στα χάλκινα και πάρα πολλά είδη κρουστών. Επίσης για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε μπόι σοπράνο, τσέμπαλο που μαζί με τη χοροδία δώσαν ένα επιβλητικό και απόκοσμο χρώμα στη μουσική. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική μας. Τη θεωρούμε το πέμπτο μέλος μας και αναντικατάστατο και τη χρησιμοποιούμε καθόλου συμβατικά. Στη μεταμουσική, ενώ τώρα για το Great Mass συνέθεσα τα ορχιστρικά μέρη και τα έδωσα στα παιδιά να γράψουν τις ιδέες τους πάνω στην ορχήστρα. Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλές τεχνικές 20ου αιώνα, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα soundtrack για horror movie. We'll be right back.
Είναι επιλογή μας στα live να έχουμε τα σκηνικά προηγουγραφημένα για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ανέφικτο να νοικιάσουμε μια ορχήστρα. Είναι στα άμεσα σχέδιά μας να κάνουμε ένα τέτοιο live, αλλά σε ειδική περίσταση. Δεύτερον, δεν θα μπορούσε να αποδώσει το ύφος της ορχήστρας ένας κιμποντίστας και το μόνο που θα έδινε θα ήταν ένα φτωχότατο αποτέλεσμα. Ευχαριστημένοι με την Film Harmonic Ορχήστρα της Πράγας, με το Communion, και δεν υπήρχε λόγος να αναζητήσουμε άλλη ορχήστρα. Είναι μια ορχήστρα που έχει εμπειρία σε horror movies, έχει κάνει έργα σαν το Hostel και τον εξορκισμό της Emily Rose και πάρα πολλά video games. Δεν πήγα στην Πράγα, αλλά επέβλεπα τις ηχογραφήσεις μέσω ίντερνετ. Ειδικεύεται στο dark ήχο και πιστεύω καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των SEPTIC.
ορθόδοξο όπως οι περισσότερες θρησκείες στον κόσμο ασχολούνται με το αίμα. Ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να εξηγηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ στους στίχους μου συγκεκριμένα σημεία που έχουν υποθεί και τα οποία έχουν μια θα έλεγα αρκετά μαύρη για να είναι σε κάτι το οποίο λέγεται χριστιανισμός. Για παράδειγμα υπάρχει Blood is life. Το αίμα είναι ζωή. Επίσης υπάρχει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, όπου ο Χριστός λέει στους μαθητές του να πιούνε από το αίμα του. Και επίσης βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γνωμικό «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Έχω κάνει κάποια λογοπαίχνια στο συγκεκριμένο κομμάτι σχετικά με το σπαθί, το οποίο το προσομοιάζω σαν το σταυρό. Το τάγμα των αετών είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ιστορία του χριστιανισμού, το οποίο πραγματικά, αν κάποιος κάτσει και το ψάξει το θέμα, θα το συγκλονίσει. Χρησιμοποίησα τους ναΐτες μέσα στο κομμάτι The Vampire from Nazareth, γιατί συνδύαζαν τόσο την έννοια του ιερέα, δηλαδή ήταν υποτίθεται άγιοι άνθρωποι, αλλά συνδύαζαν και την έννοια του πολεμιστή. Δηλαδή από τη μία είχαν τον κόκκινο σταυρό, που μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν ένας σταυρός βαμμένος με αίμα στα ρούχα τους, και από την άλλη είχαν το σπαθί. Και με το σπαθί προσπαθούσαν να επιβάλλουν το λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως μέσω από αντιφατικά μέσα μπορεί να προωθηθεί μια ιδέα. Και είναι ιδιαίτερα παράξενο πως μπορεί να πείσεις κάποιον ότι το σωστό είναι αυτό που του λες, ενώ κάνεις ακριβώς τα ανάποδα πράγματα από αυτά που προσπαθείς να τον πείσεις. Επίσης υπάρχουν παράξενα στοιχεία τα οποία έχουν εμπνευστεί από παλιότερες θρησκείες, γιατί υπήρχαν σίγουρα παλιότερες ιδέες οι οποίες μετά στις επόμενες. Και έτσι αν κάποιος κάτσει και ψάξει το θέμα σε βάθος πηγαίνοντας προς τα πίσω, θα βρει πάρα πολλά στοιχεία βαμπυρισμού στις θρησκείες. Αυτό το κομμάτι, όπως λέει και ο τίτλος του, αφορά το θάνατο. Ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς από το μηδέν γίνεται το ένα, και πώς από τη ζωή μπορεί να ξαναπιστέψει κάποιος σε μια φάση. Σκέφτηκα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι να κάνω
μια επίκληση σε μια οντότητα η οποία λέγεται θάνατος. Είναι παράδοξο βέβαια πως μπορεί να είναι οντότητα κάτι το οποίο είναι νεκρό. Και πραγματικά σε πολλά κομμάτια και σε ποιήση βλέπουμε να αναφέρονται στον θάνατο σαν να είναι κάποιο άτομο. Είναι μια προσωποποίηση ουσιαστικά του αγνώστου. Το αγνώστου του οποίου μας περιμένει όλους μας. Ήθελα σε αυτό το κομμάτι να δώσω αυτό το μυστικισμό. Αυτό το παράξενο συνέστημα ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τη ζωή. Ένα από τα κομμάτια του δίσκου το οποίο ασχολείται με το όνειρο. Στο θέμα των όνειρων. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί από μικρή ηλικία. Το συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρεται και στον συμβολισμό. Τον οποίο σίγουρα συμβολίζει κάπου. Μιλάω για το τρίγωνο το οποίο έχει στο κέντρο του ένα μάτι, το οποίο παρακολουθεί. Αυτό το σύμβολο θα το έχετε δει σίγουρα στις ελληνικές εκκλησίες, θα το έχετε δει σε μασονικές οργανώσεις, θα το έχετε δει και στην αρχαία Αίγυπτο, το μάτι πάνω από την πυραμίδα. Υπάρχει ένα ολόκληρο background, ένα ολοκληρό υπόστρωμα πίσω από την του ματιού πάνω από την πυραμίδα. Δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί θα προτιμούσα ο καθένας να το αναλύσει με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν διάφοροι θεοί στον κόσμο και ο καθένας μπορεί να επιλέξει τον δικό του θεό. Μιλάει για το αστέρι του Πυθαγόρα. Υπάρχουν 5 κορυφές στο συγκεκριμένο αστέρι. Το ίδωρ, το νερό δηλαδή, τη γέα, το στοιχείο της γης, ύλη, η θερμότητα ή η φωτιά μπορούμε να πούμε, η ιδέα, η οποία είναι το θεϊκό στοιχείο, το υπέρτατο στοιχείο. Και έχουμε και τον αέρα, ποιος είναι ο αέρας. Ο Πυθαγόρας μέσα από αυτά τα 5 σημεία προσπάθησε να φτιάξει ένα χάρτη. Έναν μυστηριώδη χάρτη του σύμπαντος. Είναι κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα τα οποία μου προκάλεσε το συγκεκριμένο κομμάτι. Προσπάθησα να ενώσω αυτά τα συναισθήματα με νόημα και να κάνω το κομμάτι ακόμα πιο δυνατό. Γιατί είναι ένα κινηματογραφικό κομμάτι. Περισσότερο από τα υπόλοιπα του δίσκου. Προσπάθησα να μπω στην ψυχολογία μου. Κάποιο ο οποίος έχει χάσει τελείως τη μνήμη του. Είναι το θέμα της αμνησίας δηλαδή. Πώς ξεκινάμε ουσιαστικά από το μηδέν.
φανταστείτε να ξεχάσετε κάποια στιγμή τα πάντα που έχετε κάνει. Τις επιτυχίες σας, τις στεναχώριες που έχετε ζήσει, αυτά που πιστεύατε. Να δείτε δηλαδή τον κόσμο πάλι από την αρχή. Είναι ένα είδος θανάτου, μπορεί να πει κάποιος. Δείχνει δηλαδή πόσο σημαντική είναι η ζωή στο να διατηρηθεί η ζωή έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Είναι το πλέον προσωπικό κομμάτι του δίσκου, γιατί αναφέρεται σε μια εμπειρία που είχα σαν παιδί. Δηλαδή ουσιαστικά ο στίχος είναι μια αναπαράσταση μιας εμπειρίας την οποία έχω ζήσει. Είναι μια εμπειρία η οποία με έχει στιγματίσει σαν άτομο. Όταν την είχα τη συγκεκριμένη εμπειρία, βέβαια δεν ήξερα καν ότι υπάρχει μια εμπειρία που ονομάζεται lucid dreaming. Ήμουν ένα παιδί και είχα ένα συγκεκριμένο όνειρο μέσα στο οποίο ξύπνησα και τα λέω ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι ονειρευόμουν μέσα στο ίδιο το όνειρο. Και όταν το συνειδητοποίησα αυτό, όπως είναι λογικό, φοβήθηκα. Και προσπάθησα να ξυπνήσω πραγματικά, να ξαναβρεθώ στο δωμάτιό μου, να ξυπνήσω κανονικά, να επιστρέψω στους ζωντανούς. Γιατί υπάρχει και αυτή... Είναι ένα πολύ παράξενο συναίσθημα. Ο φόβος του θανάτου. Βέβαια από την άλλη σκέφτηκα μέσα στον όνειρό μου ότι από τη στιγμή που ονειρεύομαι είμαι ζωντανός. Μπορώ να πω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που αναφέρω τη συγκεκριμένη εμπειρία, κάπου βαθιά μέσα στο μυαλό μου έχω αυτή την σκέψη, μήπως δεν ξύπνησα ποτέ από το συγκεκριμένο όνειρο. Το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει περισσότερο για την αποφασιστικότητα, για τη θέληση, για το πόσο ισχυρό πρέπει να είναι το θέλω κάποιου για να καταφέρει να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω του. Ο καθένας μας πρέπει να έχει μια φιλοσοφία, δηλαδή να θέλει να είναι κοντά στη γνώση. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος αυτοκαταστροφικού θεού, σαν τους θεούς που έχει πλάσει σε διάφορες ιστορίες. Είναι ένα είδος μαθητευόμενου μάγου, ο οποίος κατέχει ένα μέρος της γνώσης, αλλά δεν μπορεί να κοντρολάρει πραγματικά τη δύναμή του. Ένα εφιαλτικό κομμάτι το οποίο όταν το άκουσα για πρώτη φορά συγκλονίστηκα, γιατί μου δημιούργησε εικόνες χαοτικές, σαν κάποιος να έχει χαθεί σε ένα λαβύρινθο, και αυτό ακριβώς προσπάθησα να
να βγάλω προς τα έξω με τους στίχους μου. Όλο το κομμάτι είναι ένας λαβύρινθος. Όλο το κομμάτι είναι μια συνειδητοποίηση ότι τα λάθη που μπορεί να κάνουμε κάποια στιγμή μας οδηγούν σε διάφορους κύκλους. Δηλαδή επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο, κάνουμε τα ίδια λάθη, ξαναεπιστρέφουμε στο ίδιο σημείο. Και είναι ενδιαφέρον αν κάποιος κάτσει και σκεφτεί την έννοια της τρέλας. Δηλαδή πραγματικά τι είναι η τρέλα. Ο ίδιος ο τρελός εκείνη τη στιγμή νομίζει ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που, που βλέπει. Ουσιαστικά ο τρελός έχει φτιάξει κάποιους στίχους γύρω του. Έχει φτιάξει κάποια οικοδομήματα φανταστικά, τα οποία για αυτόν είναι η μοναδική πραγματικότητα. Δηλαδή απομονώνεται από όλες τις άλλες πραγματικότητες. Είναι κάτι το εγωιστικό θα έλεγα κιόλας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κάποιος κάποια στοιχεία που έχουμε όλοι. Απόλυτα στοιχεία. Δηλαδή μπλοκάρουμε πράγματα από το γύρω κόσμο μας. Είμαστε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον όν. Μ' αρέσει να μην περιορίζω το στίχο μου σε μόνο μία οπτική γωνία, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος είναι κάτι πιο ενδιαφέρον από μια στατική φωτογραφία. Εμείς οι ίδιοι προβάλλουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Και έτσι υπάρχουν πολλές διαφορετικές προβολές πραγματικότητας για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Προσπάθησα να φτιάξω μια ευρύτερη θεματολογία που να ενώσει τα επιμέρους κομμάτια του puzzle. Δηλαδή το κάθε κομμάτι ξεχωριστά που είναι μέσα στο δίσκο, και βρήκα τον ορισμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λέξη για να χρησιμοποιήσω. Γιατί στα αγγλικά έχει πολλές διαφορετικές που χρησιμοποίησα, πραγματικά κολλάει με κάθε συγκεκριμένο κομμάτι. Για παράδειγμα, στο ευρύτερο πλαίσιο μας ονομάζουν την κλασική σύνθεση. Δηλαδή έχουμε ας πούμε The Great Mass of Mozart. Έχουμε διάφορους κλασικούς συνθέτες που έχουν φτιάξει μάσες, τα λεγόμενα μάσες. Και θεώρησα πολύ ταιριαστό να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τη συγκεκριμένη ορολογία, μιας και η μουσική μας δεν είναι μόνο φτιαγμένη για όργανα τα οποία έχουν σχέση με το metal, αλλά έχουν μέσα και ενορχιστρώσεις. Επίσης υπάρχει η ερμηνεία μας, η ερμηνεία της λειτουργίας. Δηλαδή έχουμε τη λειτουργία όσον αφορά έχουμε και το Black Mass, το οποίο είναι μια παροδία της χριστιανικής με κομμάτια όπως το The Vampire from Nazareth. Πιστεύω ότι πετυχαίνω και αυτό το σκοπό, έτσι να δείξω κάποια ακραία στοιχεία, να τα δείξω με μια διαφορετική, ανατρέποντας τα δεδομένα. Επίσης υπάρχει η μάζα του κόσμου, και θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος δίσκος δεν είναι και τόσο για τη μάζα του κόσμου. Γενικότερα υπάρχουν τα ευρύτερα μυστήρια, τα οποία προσπάθησα να ενώσω στο συγκεκριμένο μουσικό έργο. Ευρύτερα μυστήρια και χαοτικές θεωρίες,
Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το μεγαλύτερο, the greater, αυτό το μεγαλείο των μυστηρίων, πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει σωστά, σαν τίτλος, τη συγκεκριμένη δουλειά μας. Είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για μένα. Έπρεπε να δημιουργήσω κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο δεν είχα ξανακάνει. Στους επιβλές, κάτι το οποίο θα είναι έντονο, δυναμικό και πάρα πολύ κοντά στη θεματολογία που έχει γράψει ο Σοφία. Πιστεύω ότι έφτασα πολύ κοντά. Θα προσπαθήσω να αναλύσω τη σύνθεση. Έναν Θεό ο οποίος αυτοκαταστρέφεται, καταβροχθίζεται από το ίδιο που δημιουργεί τον άνθρωπο. Έχουμε συνηθίσει ο άνθρωπος πάντα να είναι αδύναμος μπροστά στο Θεό. Ο μεγάλος ρόλος μια θρησκείας είναι να προσπαθεί να κινήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό εξυπηρετεί για διάφορα συμφέροντα, γι' αυτό και η θρησκεία σιγά σιγά χάνει τους ανθρώπους της. Για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιήσω φιγούρα.
Είσαι σου και πολλές φιγούρες. Μέσα στο εξώφυλλο, οι οποίες η κάθε μία θα έχει το ρόλο της. Η κάθε μία θα έχει τα λειτουργία έτσι ώστε να γίνεται μια ενιαία σύνθεση και να καταλήγει σε μια κεντρική φιγούρα η οποία αποτελεί και το Θεό. Έχω αποφώσει κάποια στοιχεία του σώματός του, κάποια σημεία, ας πούμε, στο κεφάλι του, δείχνοντας αυτή την επιθυμία να αλλάξει σε κάτι άλλο.
πρώτη κιόλας μέρα που ξεκίνησε ο Τάγκρεν, μας είπε ότι μάλλον αυτό είναι πολύ δύσκολο, ότι πραγματικά πρέπει να κάτσει να σκεφτεί σε ποιο βαθμό θα λειτουργήσει σωστά η ορχήστρα μέσα στη μουσική, στο θέμα της έντασης. Κάτι σημαντικό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι για τον χαρακτήρα και, και τον ιδιόμορφο αυτόν τον τρόπο που δουλεύει ο Τάγκρεν, κάτι που μας έκανε εντύπωση και εμένα και τη Φωτίνα, που είχαμε πάει πάνω στη Σουηδία, στα B Studio, και είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος ουσιαστικά δεν χαμογελάει εκεί πολύ. Και αυτό, να πω την αλήθεια, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αγέλαστος άνθρωπος, θα βγάλει αυτή την μάζα θανάτου, αυτή την συναγωγή θανάτου.
σκέψη ότι μπορούσαμε να πειραματιστούμε και στο θέμα ήχου, αλλά και στο θέμα των οργάνων, δηλαδή να ψάξουμε παραπάνω και σε ρυθμούς και σε... και το rhythm section και οι κιθάρες, το πώς θα παίξουν και θα πατήσουν μαζί με την ορχήστρα. Κάνουμε μερικές φορές και το αντίθετο. Δηλαδή, στηριζόμαστε στην ορχήστρα και τη χοροδία που ήδη έχει γράψει ο Χρήστος. Που έχουμε δώσει κάποιες ιδέες στο Χρήστο και τις φέρνει σαν μια προπαραγωγή με κάποιους MIDI ήχους. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε ο καθένας είναι να αναλάβει το δικό του κομμάτι. Το δικό μου κομμάτι κυρίως είναι το rhythm section. Τον όγκο που δίνει το χαμηλό κούρδισμα, και στα πιο γρήγορα κομμάτια είχα ένα πιο ψηλό κούρδισμα, το οποίο είχα τη δυνατότητα, μου δίνει αυτό το rebound, μου δίνει αυτή την επαναφορά και το δέρμα και μου δίνει αυτή την ατάκα που σου δίνει το πιο ψηλά κουρδισμένο τύμπανο. Σαν παίξιμο είναι πολύ πιο ακραίο από το προηγούμενο δίσκο. Σε κάθε κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι μπορούσα να ηχογραφήσω 2-3 κομμάτια και να έρθω την επόμενη μέρα και αν άλλαζα γνώμη να ξαναηχογραφούσα κάποιο από τα κομμάτια που δεν μου άρεσε. Πολύ μεγάλους παίχτες, συγκεκριμένα από τον ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης και μεγάλη μου επιρροή. Τον είχα δει να χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι ένα πετάλι
σκέφτηκα, το κάνει πολύ ωραία και το κάνει στο χώρο του. Στο ακραίο metal, πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο. Όπου θα αποφασίζαμε ένα είδος προπαραγωγής, ένα είδος rough mix που κάναμε εδώ πέρα πρόχειρο. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταλήξαμε σε κάποιες εντάσεις μεταξύ του κλασικού και του μεταλ στοιχείου. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θέλαμε να δώσουμε στο βίντεο να καταλάβει ήταν ότι το κλασικό στοιχείο θα υπήρχαν φορές που θα κυριαρχούσε και θα είχε τον πρώτο ρόλο στη μουσική μας.